I love this game. Took me from rags to riches. Let's go. Ακούτε την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Full Court Cast, το οποίο σήμερα φιλοξενεί τον φίλο, τον προπονητή, τον Γιώργο τον Γεωργίου. Γιώργο μου, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση για να πούμε έτσι κάποια πράγματα, κυρίως για τον Απόλλωνα Γερίου. Αλλά θα πούμε και κάτω, θα πούμε έτσι και σε μερικές λεπτομέρειες γενικότερα για την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνουμε λίγη κουβέντα και για το ερασιτεχνικό, γιατί όπου υπάρχει μπάσκετ, νομίζω σε βρίσκομαι από πίσω εκεί, από εκεί. Κοιτάξτε, προσπαθώ νομίζω, επειδή πλέον, όχι πλέον, το μπάσκετ είναι τρόπος ζωής. Δηλαδή, δεν μπορείς, όταν αγαπάς αυτό το πράγμα, αυτό λέω και στους μικρούς και στους μεγάλους και σε όποια ηλικία είναι, όταν αγαπάς κάτι και το κάνεις, να το κάνεις μέχρι εκεί που μπορείς. Οπότε, και στους μικρούς τώρα με τον Απόλλωνα, αλλά και στο Πανεπιστημιακό, που είμαι στο Φρέτερικ και στο ερασιτεχνικό, όπου υπάρχει αγάπη για το άθλημα, θα είμαστε εκεί να το παλεύουμε. Ακριβώς. Έτσι, να κάνουμε μια αρχή, να ξεκινήσουμε με τον Απόλλωνα Γερίου. Μια ομάδα που ξεκίνησε πέρσι τον Απρίλιο, Απρίλιο του 19, αν δεν κάνω λάθος. Έχει ένα χρόνο και κάτι μήνες ζωής. Παρ' όλα αυτά δείχνει ότι μέρα με τη μέρα μεγαλώνει και η συμμετοχή από τα παιδιά. Μεγαλώνει, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ήταν μια έτσι ωραία, ας το πούμε, πρόκληση για μένα. Εντάξει, γιατί μετά από πολλά χρόνια που είχα να ασχοληθώ με τις ακαδημίες λόγω των υπολείπων δουλειών, ερασιτεχνικών, πανεπιστήμια και. Είχαμε μιλήσει με τον Τόνι και έτσι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο project, το οποίο με βάση και τον Τόνι, γνωρίζοντας τον και σαν παίχτη που ήμασταν συμπαίχτες πριν πολλά χρόνια, αλλά και σαν προπονητή, τον οποίο εκτιμώ αφάνταστα, θεώρησα ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα, το οποίο με κάποιες καλές βάσεις πλέον που χρειάζονται να μπουν στις ακαδημίες της καλαθοσφαίρησης, γιατί νομίζω είναι καιρός να ξεκινήσουμε να χτίζουμε λίγο τους μικρούς και ειδικά τους καλαθοσφαιριστές, να έχουμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε να έχουμε έναν καλό υλικό για τα επόμενα χρόνια. Θεώρησα ότι ήταν ένα πολύ ωραίο project να δουλέψουμε μαζί με τον Τόνι και τα υπόλοιπα παιδιά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ασχοληθούμε έτσι λίγο πιο προσεγμένα με τους μικρούς. Το οποίο είναι ένα πράγμα που εμένα προσωπικά αρέσκει μου πάρα πολλά, θαρρύνει με και σαν άτομο, γιατί συνέχεια έχεις καινούργια ερεθίσματα με καινούργιες ηλικίες, έχει έτσι πάρα πολύ action, να βλέπεις πώς μπορείς να καθοδηγήσεις βασικά τις ηλικίες σε έναν έτσι διαφορετικό τρόπο σκέψης, στον τρόπο του παιχνιδιού, στο χαρακτήρα που μπορείς να διαμορφώσεις μέσω που την καλαθοσφαίριση. Οπότε αποδέχτηκα αμέσως την πρόταση του Τόνι, ο οποίος έπαιξε πολλά μεγάλο ρόλο για τούτο το κομμάτι, και θεωρώ ότι με βάση το χρονικό διάστημα που είμαι στις ακαδημίες, ότι μπαίνω σε πάρα πολλά καλές βάσεις και οι μικροί επωφελούνται έτσι μιας πολλά καλής διαδικασίας στο πώς
να γνωρίσουν την καλαθοσφαίρα, πώς να δουλέψουν μέσω της καλαθοσφαίρας και πώς να γινούσουν έτσι όριμοι καλαθοσφαιριστές. Οπότε νομίζω ότι οτιδήποτε χρειάζεται θα το προσφέρουμε. Πόσα παιδιά έχετε τώρα από σχολή η Ακαδημία σας? Είχε ξεκινήσει έτσι γενικώς τώρα η πρώτη χρονιά με γύρω στα 60 μωρά, που είναι ένας αρκετά καλός αριθμός. Τώρα έχουμε ανεβεί στα 80, αλλά στόχος μας δεν είναι να έχουμε πάρα πολλά μωρά. Δηλαδή είμαστε μια καινούργια ακαδημία, θέλουμε να δουλέψουμε όσο πιο καλά μπορούμε με έναν αλφα αριθμό μωρών που θα μπορούν να δουλέψουν και οι προπονητές, αλλά και οι ίδιοι. Γιατί όταν έχεις πάρα πολλούς, δυστυχώς κάπου, ξέρεις, δεν έχεις τόση πολύ σημασία όσο θα πρέπει αναλόγως με τα... όταν έχεις ένα συγκεκριμένο αριθμό, άρα μπορείς να δουλέψεις καλύτερα. Ο στόχος μας είναι τούτος, να μην ξεφύγουμε σε αριθμό, αλλά να έχουμε έναν πάρα πολλά καλό quality στο τι δίνουμε στα παιδιά. Πώς προσεγγίζετε τα παιδιά, καταφέρετε κοντά στην Ακαδημία? Ωραία ερώτηση. Συνήθως είναι και μέσω της διαφήμισης, μέσω του χώρου εκεί, δηλαδή στο Γέρι, όπου είναι ουσιαστικά και το γήπεδο που κάνουμε προπονήσεις. Συνήθως με διάφορες διαφημίσεις, αλλά και το πιο σημαντικό, Αντώνη μου, που έχουμε και στην Κύπρο, είναι το πώς η προσωπική επαφή. Δηλαδή, γνωρίζοντας παράδειγμα το Τόνι, εντάξει, θεωρώ ότι είναι η υπόσταση που έχει και ο Τόνι, αλλά γενικώς και ο τρόπος που δουλεύει, θεωρώ στην Κύπρο ότι η προσωπική επαφή που έχεις με τους γονιούς, με τα σχολεία, με, ναι, με τις διαφημίσεις, θεωρώ ότι είναι ο τρόπος τούτος και ένας λόγος ο οποίος μπορείς να προσελκύσεις αρκετά μωρά, γιατί οι γονείς βασικά που γνωρίζουν καλύτερα μπορούν να επιλέξουν τι είναι σωστό ή όχι. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο το όνομα από μόνο του Αντώνη του Κωνσταντινίδη, καταξιωμένος προπονητής. Όμως θεωρώ ότι ένας αριθμός, αρκετά σημαντικός αριθμός παιδιών, δεν γνωρίζουν από καλαθόσφαιρα, ούτε οι γονείς τους βέβαια, εννοώντας υπάρχει πρόσφορο έδαφος που μπορείτε με κάποιο τρόπο, θα το βρείτε εσείς αυτόν τον τρόπο, να προσεγγίσετε περισσότερα παιδιά. Βεβαίως, υπάρχει και όπως είδα έτσι λίγο στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν αρκετές συνδέσεις μεταξύ των κατοίκων, ας το πούμε, της συγκεκριμένης περιοχής, που μιλώντας έτσι λίγο τυχαία, ας το πούμε, με κάποιους φίλους οι οποίοι είναι στην περιοχή, είχαν μιλήσει ήδη με κάποιους άλλους γονιούς, είχαν ενημερωθεί, οπότε είναι μια αλυσίδα πάντοτε, ειδικά όταν έχεις συγκεκριμένες περιοχές, ξέρεις, οι κάτοικοι μεταξύ τους γνωρίζονται, δεν είναι όπως παράδειγμα στην Έγκομη που είναι πάρα πολλά μεγάλη, Μακεδονίτισσα ή οτιδήποτε που ξέρεις, μπορεί να μην ξέρεις το γείτονα σου, αλλά σε έτσι είδους περιοχές, είναι αρκετά πιο εύκολο να μπορείς να, ξέρεις, να διαδικτυωθείς έτσι, να κάνεις τις γνωριμίες σου, να μπορέσει πιο εύκολα ο άλλος να έρθει, να συστήσεις τον άλλον. Οπότε, εντάξει, θεωρώ ότι ναι, είναι μια πιο έτσι εύκολη προσέγγιση
για τα παιδιά, για τους γονιούς, στην Ακαδημία. Είναι η λεγόμενη διαφήμιση από στόμα σε στόμα, που λειτουργεί περισσότερο σε αυτές τις μικρότερες κοινωνίες. Σωστό. Για να πούμε λίγο, ποιοι είσαι στην Ακαδημία, έτσι, τα ονόματα, πέρα από όσους δύο βέβαια που αναφέραμε. Ωραία, μαζί μας είναι και ο Χριστόδουλος ο Πιλαβάς, ο οποίος είναι και καλαθοσφαιριστής, έχει τελειώσει από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με ειδικότητα στην καλαθόσφαιρα. Στο παρό στάδιο είμαστε εμείς οι τρεις. Αλλά με βάση την δουλειά που έχει κάνει ο Τόνι, έχουμε έναν έτσι αξιόλογο υπόβαθρο σε σχέση με γυμναστήρια, φυσιοθεραπευτές, με διατροφολόγους, με αθλητικούς ψυχολόγους, να μπορούμε να παρουσιάσουμε και να έχουμε μια αλφα πολλά καλή υποδομή πάνω στο τι να προσφέρουμε στον κόσμο, παράδειγμα στα παιδιά. Και να νιώθουν και οι γονείς ότι ναι, γίνεται μια αλφα δουλειά που τα άτομα που είναι στην Ακαδημία. Οπότε ονόματα είναι ο Τόνι, εγώ και ο Πιλαβάς. Ναι, ναι, αλλά έχετε αυτό που γι' αυτό το ήθελα να το αναφέρουμε. Έχετε μια πολύ καλή ομάδα υποστήριξης από πίσω, η οποία θα έλεγα ότι είναι και λίγο πρωτόγνωρο για μια ακαδημία, πρωτοεμφανιζόμενη μάλιστα ακαδημία, να μπει σε τέτοιου είδους υποστήριξη τόσο γρήγορα. Συμφωνώ απολύτως. Και είναι αυτό το οποίο μου άρεσε, αλλά και το οποίο συμβαδίζουμε στα ίδια μήκη κύματος μαζί με το Τόνι. Είναι βασικά πράγματα τα οποία χρειάζεται να υπάρχουν στο υπόβαθρο εκεί, έτσι ώστε να μπορείς να λειτουργήσεις σωστά σε όλα τα κομμάτια, ας πούμε, της πορείας σου στις ακαδημίες. Οπότε θεωρώ ότι ναι, και ακόμα υπάρχουν σίγουρα περιθώρια βελτίωσης. Κάθε χρονιά θεωρώ ότι θα μπαίνουν κάτω καινούργιες ιδέες, καινούργιες μεθόδοι, οι οποίοι, άμα δούμε στο εξωτερικό, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Οπότε το ωραίο της όλης λειτουργίας ήταν το ότι ξεκινούμε με αυτά που είναι αρκετά σημαντικά να προσφέρονται στα παιδιά. Οπότε, ναι, θεωρώ ήταν ένα από τα πράγματα που, μιλώντας με τον Τόνι, με έκαμε να μπορέσω να συνεργαστώ για τούτον το σκοπό, διότι μπορείς να προσφέρεις άνετα όλες τις, ξέρεις, τις λειτουργίες που μπορεί να έχεις και πρέπει να έχεις σε μια ακαδημία. Γιώργο, εσύ όταν ξεκίνησες τώρα εδώ στον Απόλλωνα, εμβάθυνες περισσότερο στα παιδιά, όπως είπες και προηγουμένως. Πώς είναι αυτή η αλλαγή, δηλαδή να φύγεις από τους μεγάλους, από τους έφηβους, τους μεγαλύτερους, και να πας σε παιδάκια 8-10 χρονών? Πώς ήταν η πρώτη σου επαφή? Να σου πω, επειδή είχα και παλαιότερα, εντάξει, sorry, αλλά λίγο ζέστηδα με, τώρα άναψα το air-condition. Οπότε, απολογούμε. Κοίταξε, ας σου πω κάτι, είναι ένα υπέροχο συναίσθημα, εάν το αξιοποιήσεις σωστά. Εντάξει, δηλαδή, έχουν στάσου ηλικίες, παράδειγμα 5, 8, 10, εντάξει, ή μετά, okay, να πάμε στους πιο μεγάλους, ας πούμε. Αλλά μπορείς να τους, σε μια προπόνηση, να τους βάλεις πράγματα, έτσι λίγο, ξέρεις, το κάτι παραπάνω,
να το κάνουν, να ενθουσιαστούν, να θέλουν άλλα και να είσαι εσύ, α, ναι, σοβαρά τώρα, κατάλαβες, είναι super wow, γιατί περιμένεις ότι άντε τώρα, θα το καταφέρουν, δεν θα το καταφέρουν, αλλά είναι υπέροχο συναίσθημα και όταν βλέπεις ότι τους δίνεις μία-δύο συμβουλές, εντάξει, για να τουλάχιστον να γνωρίσουν το άθλημα, γιατί στις ηλικίες αυτές θέλεις να γνωρίσουν το άθλημα, να το αγαπήσουν και αναλόγως στη συνέχεια θα μπεις σε πιο πολλές λεπτομέρειες. Αλλά σου λέω ότι είναι υπέροχο πράγμα, διότι ξέρεις, η αλλαγή από τους μεγάλους στους μικρούς είναι τεράστια. Οι μεγάλοι όπως τελειών, με αυτά που ξέρουμε, αυτά κάνουμε. Αν μας πει και κάποιος κάτι, ξέρεις, δεν το δεχόμαστε. Αλλά οι μικροί είναι τέλειοι, είναι σούπερ. Ό,τι θα τους δώσεις, είναι όπως το σφογγάρι. Ό,τι τους δώσεις, παίρνουν, το αξιοποιούν, το κάνουν και πάνω απ' όλα να το διασκεδάζουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Ειδικά στις μικρές ηλικίες. Είναι ένα σούπερ αίσθημα η αλλαγή αυτή από τους μεγάλους στους μικρούς. Οπότε, ναι. Επιβεβαιώνεις και κάτι που έχω πει πολλές φορές στις εκπομπές μου και μπορεί για κάποιους να γίνομαι και κουραστικός, αλλά είναι η πραγματικότητα. Απασχολούνται πάρα πολλά παιδιά σε πολλές ακαδημίες, αρκετά μεγάλος αριθμός παιδιών, τα οποία παίζουν μπάσκετ. Σίγουρα δεν θα γίνουν όλοι καλαδοσφαιριστές να παίζουν πρώτη κατηγορία ή οτιδήποτε, αλλά θα δημιουργηθεί μια βάση κόσμου που στο μέλλον θα αγαπάει το μπάσκετ, θα αγαπάει το άθλημά μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος για την καλαθόσφαιρα. Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί πάντοτε εγώ τους λέω έτσι μια εισήγηση, να το πούμε κάπως. Όπως και στο πανεπιστήμιο, λέω τους φοιτητές που θα περάσουν, ας πούμε, που το άθλημα της καλαθόσφαιρας, βάλε τον εαυτό σου στη θέση του. Τι θα ήθελες, ας πούμε, να ακούσεις, τι θα ήθελες να κάνεις, πώς θα ήθελες να διαχειριστείς αυτήν όλη την κατάσταση. Γιατί πάρα πολλές φορές, ξέρεις, έχουμε έναν έτσι, όχι πρόβλημα, αλλά συνήθως έτσι λειτουργούμε, Αντώνη. Προσπαθούμε, εντάξει, να κάνουμε αθλητές από σούπερ μικρή ηλικία. Όχι, δεν είναι λόγος. Ας τους να το δούσουν, να το απολαύσουν, να δούνε αν τους αρέσει. Εντάξει, συγκεντρωνόμαστε πάρα πολλοί προπονητές σε πώς να δουλέψουν σωστά, πώς να κάνουν σωστά. Ναι, συμφωνώ ότι είναι ένας από τους στόχους και είναι καλά να μαθαίνεις από μικρός, αλλά δώσ' τους το περιθώριο να το απολαύσουν μέσω που και να γνωρίσουν το παιχνίδι αυτό, να δούσουν ότι πραγματικά αυτό μου αρέσει. Γιατί είναι εκεί που χάνουμε πάρα πολύ, πάρα πολλούς μικρούς, ας πούμε, γιατί στις νεαρές ηλικίες θα είμαστε πιεστικοί. Δεν υπάρχει λόγος. Απολύτως δεν υπάρχει. Είναι προσωπική μου άποψη. Πάντα θα το λέω ότι ειδικά στις μικρές ηλικίες πρέπει να είμαστε λίγο πιο έτσι χαλαροί. Να μπορέσουν να είμαστε και εμείς ακόμα πιο πολύ ο εαυτός μας, γιατί πολλές φορές μένει στις διδακτικές διαδικασίες που ενώ στην ουσία μπορείς να πετύχεις πιο πολλά πράγματα, εάν ειδικά σε αυτές τις ηλικίες είσαι ο πραγματικός σου εαυτός, είσαι ακόμα λίγο πιο χαλαρός και απολαμβάνεις μαζί με τα παιδιά ολόκληρο το μάθημα, ας πούμε. Ενώ θεωρώ ότι ναι, κάπου πρέπει να το, ξέρεις, να το ρυθμίσουμε λίγο αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει κόσμος, αλλά βλέπεις ότι μετά σε κάποια φάση τους χάνουμε. Γιατί. Άρα εμείς που είμαστε εκεί για να ρυθμίζουμε και να καθοδηγούμε αυτά τα πράγματα,
θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ωραία. Και έτσι μια τελευταία ερώτηση να συζητήσουμε λίγο για τα γενικότερα της κυπριακής καλαθόσφαιρας. Έχεις δει πλέον την κυπριακή καλαθόσφαιρα από ένα άλλο, με ένα άλλο μάτι, θα έλεγα, σαν προπονητής παιδιά, αντιμετωπίζεις άλλες ακαδημίες, άλλα παιδιά. Τι προβλέπεις, υπάρχει μέλλον στο μπάσκετ μας? Μέλλον πάντοτε. Η άποψή μου είναι ότι υπάρχουν, εάν δούμε όπως βλέπουμε όλοι μας, παράδειγμα εσύ που βλέπεις τόσα παιχνίδια, δηλαδή τα μάτια σου έχουν δει πάρα πάρα πολλά, θεωρώ ότι μέλλον υπάρχει λαμπρόν. Εντάξει, φτάνει εμείς όλοι που ασχολούμαστε με το άθλημα να δραστηριοποιηθούμε με τέτοιον τρόπο, το οποίο να δίνουμε σε αυτά όλα τα παιδιά και στο άθλημα γενικότερα, έτσι, λίγο πιο προσεγμένες επιλογές στο τι έχουν να πώς να δουλέψουν, η συμπεριφορά, το όλο παιχνίδι. Δηλαδή, θεωρώ ότι υπάρχουν εκεί μικροί που μπορούν να φτάσουν σε έναν μεγάλο επίπεδο. Θεωρώ ότι εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να τους καθοδηγήσουμε. Και κάπου εκεί θεωρώ ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος κάνει πάρα πολλά καλή δουλειά. Εντάξει. Απλά ας συγκεντρωθούμε λίγο και έτσι σε κάποια πράγματα τα οποία, ναι, είμαστε πίσω, δεν είμαστε σε... είναι σωστό να το λέμε και να λέμε τα πράγματα, ξέρεις, με το όνομα τους. Δηλαδή κάποια θεματάκια τα έχουμε είτε στην οργάνωση μας, είτε σε, ξέρεις, έτσι, στο διαχειρισμό της όλης κατάστασης. Θεωρώ ότι ναι, πρέπει να επενδύσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι στο μέλλον πιο ολοκληρωμένους αθλητές, γιατί όπως λέεις και εσύ, ας πούμε, υπάρχουν οι μικροί, είναι διαθέσιμοι, είναι εκεί, ενώ το υλικό είναι εκεί. Άρα σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να τους δίνουμε πίσω τα ανάλογα, διότι, Αντώνη μου, όπως κάνουμε έτσι μια μικρή παρέθεση, γιατί όπως κάθε χρονιά, εντάξει, είναι διαφορετική. Το βλέπω εγώ που το πανεπιστήμιο, ότι κάθε χρονιά, η επόμενη χρονιά πρέπει να τη διαχειριστείς διαφορετικά. Και στον τρόπο συμπεριφοράς και στο πώς θα αντιληφθούν διάφορα πράγματα. Δεν είναι κακό κάθε χρόνο να προσαρμοζόμαστε, αφού εμείς είμαστε εκεί, με κάποια καινούργια δεδομένα. Καταλάβεις, και στον τρόπο στον οποίο θα δώσουμε τις διάφορες λεπτομέρειες, ας πούμε, στην καθοδήγηση της καλαθοσφαιράς. Χρειάζεται έτσι μια μικρή προσοχή, εντάξει, σε τούτο το θέμα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει αρκετό μέλλον στην καλαθοσφαιρά, γιατί αν θυμάσαι και παλιά, ας πούμε, έτσι, τα παλιά τα χρόνια, τα καλά, δεις και λίγεις εκτός των γηπέδων που πάμε, στο Ελευθερία, στο Λευκό, εκτός των γηπέδων των κανονικών, υπάρχουν γειτονιές οι οποίες έχουν παίχτες μικρούς οι οποίοι είναι απίστευτοι και λες, μα πού είναι αυτός, πού παίζει, και καταλάβεις, αλλά δεν παίζει πού πότε. Ενώ γιατί να μην το... και δεν θέλουν να πάνε, παράδειγμα, σε κάποια ομάδα ή να είναι σε ένα σύνολο ή οτιδήποτε, ενώ κάτι πρέπει να διορθώσουμε, νομίζω. Τώρα το τι είναι, πώς είναι και είναι μεγάλο θέμα. Αλλά θεωρώ ότι κάτι έτσι με μικρές πινελιές θα έρθουν σίγουρα καλύτερες μέρες. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας, τουλάχιστον θέλουμε να συνεχίσουμε την καλαθόσφαιρα να υπάρχει και να είναι αγαπημένο άθλημα
και στα σχολεία και στην Κύπρο, ενώ παντού, όπως ήταν και παλιά, νομίζω, να μην μείνει μόνο στο NBA. Είναι όπως το είπες, είναι, το υλικό υπάρχει, είναι στο χέρι μας να το αξιοποιήσουμε, έτσι, σε συντομία όλων όσων είμαστε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ, Αντώνη. Ήταν πολύ ωραία όσα μας είπες. Θα τα πούμε στο γήπεδο το επόμενο μας, να μην είναι διαδικτυακά, να τα πούμε από κοντά. Βεβαίως, βεβαίως. Θα τα πούμε σίγουρα. Αυτά λοιπόν από την εκπομπή Full Court Cast. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με νέο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να περνάτε όλοι καλά. Καλό βράδυ.